Γεια σου Νίκο. Γεια σου Αργύρη. Τι θα μας κάνεις σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε μια συνταγή για ένα γλυκό που δεν μου αρέσει, δεν θέλω να το φάω, αλλά επέμενες να το κάνουμε. Και δεν ήθελες να το κάνεις κιόλας. Και δεν ήθελα να το κάνω κιόλας. Τέλεια. Δεν πιστεύω να πιέζεσαι. Καθόλου. Έτσι, εμείς δεν πιέζουμε εδώ πέρα στην παραγωγή. Το κάνουμε έτσι χαλαρά. Το μεροκάματο να πέφτει και όλα είναι. Ναι, ναι. Η φίλη μας η Χριστίνα όμως δεν ήρθε σήμερα. Ήρθε. Πώς δεν ήρθε. Λείπει. Πού είναι. Ο Μάτσερ της Αργοσή. Τα-τα! Για πες μας λίγο για το Kazan TV. Τι να πω. Τι έμαθες. Έμαθα. Έκανες ρεπορτάζ, πες. Ιστορική ανάλυση. Είχα διαβάσει κάποτε ένα άρθρο για το Kazan TV. Παλιά το έτρωγα πολύ και ήθελα να μάθω λίγο πώς δημιουργήθηκε αυτό το ωραίο γλυκό. Κάποτε ένας μάγειρας, νομίζω κάπου στην Ανατολή, η Τουρκία, έφτιαχνε κρέμα. Γάλα, ζάχαρη, έτσι να φτιάξει μια ωραία κρέμα για ένα γλυκό. Ξέχασε την κρέμα στο αναμένο μάτι, κάει και λίγο από κάτω. Όταν όμως δοκίμασε, του άρεσε η γεύση αυτή της καμένης ζάχαρης μαζί με την κρεμούλα και κάπως έτσι βγήκε το Kazan TV. Kazan TV τι σημαίνει? Έχει χρόνια που το διάβασα. Σημαίνει καμένος πάτος. Ο καμένος πάτος του καζανιού δηλαδή. Ναι, ναι, okay. Για να ξεκινήσουμε. Ωραία. Τι έχουμε εδώ, τα υλικά μας, για να δούμε. Ένα λίτρο γάλακτος. Ναι. Βέβαια για τους πιο γκουρμέ μπορεί να βάλουν ένα πιο παχύ γάλα. Το σωστό νομίζω είναι βουβαλίσιο, 7% λιπαρά. Και δικά το σωστό είναι. Τι αρέσει το καθένα. Ωραία. Εδώ φρέντ, ας βγάζουμε το γάλα. Τέλεια, μπράβο Νίκο. Γι' αυτό το κάνεις το γλυκό, γιατί αδειάζεις ωραίο το γάλα. Είναι το γράμμα, έχεις το ταλέντο. Είμαι συγκινημένος. Και όχι μόνο καθαρίζουμε κιόλας. Πόπο, νοικοκύριζε παιδί μου. Άρα, λεβέντη. Πού είναι οι φίλοι σου να σε καμαρώσουν? Κάθε πίσω εκεί και με βλέπω. Ναι. Έχουν και backstage. Θα ξεκινήσουμε, θα πάρουμε λίγο από το κρύο γάλα. Ναι. Αυτό ελπίζω να είναι το νησιστέ. Το οποίο είναι 120 γραμμάρια. Οκ. Υπάρχει μια μεθανιώτικη διένυξη. Άμα δω τι κάνει, πρέπει να αναμένω ζεστό πριν ή μετά. Εδώ λύσα. Τι κύριε εδώ. Μπορούμε απλώς να ανάψουμε το μάτι, να βάλουμε την άχνη και την κρέμα και εντάξει, μη χαρά. Δεν φάνε ζεστό. Okay. Και ρίχνουμε σιγά σιγά την κρέμα. Ορίστε. Κρέμα. Ορίστε, φρέντε. Κρεμούλα. Σιγά σιγά, να μην νιάθει από κάτω. Τι έχεις να πεις. Καλά το παστινικό, μπράβο. Μη μας βγει παστίτσια όμως. Κάποιος παστίτσια ανερεύεται μου φαίνεται εδώ πέρα. Είναι έτοιμο τώρα να το βάζεις στο ψυγείο. Ναι. Μας πήρε και στα 15 λεπτά. Παίξαμε λίγο με τις ρυθμίσεις.
Θα το βάλεις στο ψυγείο και μετά θα το σερβίρουμε αύριο, έτσι. Αύριο το σερβίρουμε, αύριο η ώρα η μεγάλη. Okay. Δεν σε ξεκολλάει εδώ πέρα η καραμελίζα, σαν λέγμα έχει κάνει εδώ. Ωραία. Και γύρω, το πω. Ουπ, το κρύβεσαι εδώ, τέσσερα. Χαμός, χαμός θα γίνει, χαμός. Στο κάνω που πέτυχε. Δηλαδή έτσι το νομίζω και που δοκίμαζα και λίγο την κρέμα, ήταν πάρα πολύ νόστιμη. Νομίζω θα το απολαύσουμε αύριο το γλυκό μας. Άρα ένα γλυκό αλλάζει τον άνθρωπο. Και ένα ξεκίνησες. Και ένα εκατομμύριο ευρώ αλλάζουν έναν άνθρωπο. Είδες Χρήστο, είδες. Αλλιώς έτσι, αρνητικό. Θα το δει το βίντεο και θα καταλάβει. Είναι πάρα πολύ αρνητικό. Άντε, τα λέμε αύριο, άντε. Καλό φαίνεται. Για κάνε μια δοκιμή εικόνα να δούμε. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Έχει τέλειο συνδυασμό της κρεμόδους υφής και την ελαφρά καψαλισμένη καραμέλα, το οποίο αντιστέκεται στην γλυκάδα της κρέμας και ένα πραγματικά πολύ ωραίο καζάνι τυπί. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Πάντα επιτυχίες. Δεν το νομίζω, αλλά θα δούμε. Και στα επόμενα επεισόδια. Okay.